Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε η ευκαιρία να πάρω μέρος στο συνέδριό μας με το θέμα του κεντρικού υποθυροειδισμού. Κάτι σπάνιο, δυνητικά σοβαρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερτζάια που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω με λίγα λόγια για το πότε πρέπει να το σκεφτούμε. Ο κεντρικός υποθυροειδισμός χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή διέγερση του θυροειδούς από την υπόφυση. Είναι μία πρόκληση στην κλινική μας πράξη. Γιατί είναι σπάνιο. Η επικράτηση που νομίζαμε ότι αφορά 1 στις 100.000, τώρα φαίνεται ότι αφορά 1 στις 13.000. Πάλι πολύ σπάνιο. Αυτό δημοσιεύτηκε τώρα το Σεπτέμβριο του 21 από μια ομάδα Ολλανδών, οι οποίοι κάνουν στο νεογνικό screening και screening για το κεντρικό υποθυροειδισμό. Να φανταστείτε ότι έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 18 για τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του κεντρικού υποθυροειδισμού. Πότε θα το σκεφτούμε, εκεί θα επικεντρωθώ. Πρέπει να το σκεφτούμε στο νεογέννητο παιδί. Ή αν δεν το βρούμε στο νεογέννητο παιδί, μπορεί να το διαγνώσουμε και στο βρέφος. Και πάλι η διάγνωση αυτή του βρέφους θα το βοηθήσει αφάνταστα. Πρέπει να το σκεφτούμε και στο παιδί και θα δούμε πότε. Ξεκινάμε από το μωράκι. Υπενθυμίζω ότι στη χώρα μας το νεογνικό screening κοιτάει την TSH και συγκεκριμένα την αυξημένη TSH και έτσι αναγνωρίζουμε μόνο το πρωτοπαθή υποθυροειδισμό. Έτσι, τι θα μας βοηθήσει? Θα πρέπει να έχουμε πραγματικά υψηλό δείκτη υπόνοιας για να χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό και την κλινική εικόνα για να μας οδηγήσει στην διάγνωση του κεντρικού υποθυροειδισμού στο νεογέννητο. Η καθυστέρηση αυτής δυστυχώς φέρνει νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση στο παιδάκι. Όμως, σε 60% των περιπτώσεων συγγενούς κεντρικού υποθυροειδισμού υπάρχουν και άλλες ανεπάρκειες από την υπόφυση. Αυτές λοιπόν θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στη διάγνωση κλινικά. Ας επικεντρωθώ για λίγα δευτερόλεπτα στο μεμονωμένο κεντρικό υποθυροειδισμό. Τι θα δούμε στο νεογέννητο αυτό? Ένα ίκτερο που θα παραταθεί, υπνηλία, δυσκολία στη σύντηση, μεγάλη πρόσθετη πηγή, η οποία θα παραμείνει μεγάλη όσο δεν κάνουμε τη διάγνωση. Και μπορούμε να παρατηρήσουμε και άλλα πράγματα, όπως δυσρύθμιση της θερμοκρασίας, ομφαλοκύλη, ξηροδερμία, βράδυ καρδία, μεγάλη γλώσσα και δυσκυλιότητα. Και όπως είπαμε, το παιδάκι αν δεν διαγνωστεί, σιγά σιγά θα εμφανίσει νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση. Όταν μιλάμε για συγγενή κεντρικό υποθυροειδισμό, μιλάμε για εμβριογέννηση της υπόφυσης και του υποθαλάμου με τον σύνθετο καταράκτη των μεταγραφικών παραγόντων που φτάνει στη διαμόρφωση των κυταρικών σειρών της υπόφυσης. Έτσι, αν συγκεντρωθούμε σε σταθυροτρόφα κύτταρα και σε μεταλλάξεις που αφορούν μόνο αυτά, θα έχουμε μεμονωμένο κεντρικό υποθυροειδισμό. Αν όμως έχουμε μία μετάλλαξη σε προηγούμενους μεταγραφικούς παράγοντες, αυτή θα έχει επίπτωση δυνητικά σε πολλές κυταρικές σειρές της υπόφυσης. Εδώ στοιχεία για τις μεταλλάξεις του μεμονωμένου κεντρικού υποθυροειδισμού. Αν η μετάλλαξη αφορά το TSH, το β' σκέλος του συγκεκριμένα, η εικόνα είναι κλασική, τυπική του συγγενούς υποθυροειδισμού όπως μόλις την είδαμε. Αν η μετάλλαξη αφορά τον υποδοχέα της TRH,
Εδώ η κλινική είναι πολύ πιο ήπια και συνήθως η διάγνωση γίνεται αργότερα στην παιδική ηλικία με ένα παιδάκι που δεν ψηλώνει καλά, που είναι πολύ κουρασμένο. Οι συχνότερες μεταλλάξεις αφορούν ένα γονίδιο που είναι στο χρωμόσωμο Χ, που λέγεται IGSF1. Εδώ πάλι συνήθως είναι πιο ήπια η εικόνα και η διάγνωση μπορεί να γίνει στην παιδική ηλικία με ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει καθυστέρηση της αύξησης όχι μόνο λόγω του υποθυροειδισμού, αλλά και λόγω μιας ανεπάρκειας στην αυξητική ορμόνη που είναι παροδική. Και υπάρχει καθυστέρηση της ύβης στα αυτά τα αγόρια με μεγάλους όρχες αλλά χαμηλή τεστοστερόνη. Και συνήθως είναι παχύσαρκα. Τα κορίτσια με πιο ήπια εικόνα, γιατί είναι στο χιχρωμόσωμο, μπορεί να έχουν κύστες οαρίου. Γιατί είναι σημαντικό να τα διαγνώσουμε αυτά τα παιδιά, όχι μόνο για τα ίδια, που εννοείται θα βοηθηθούν με τη θεραπεία, αλλά και για τους συγγενείς τους, όπου θα γίνει ένα screening και αυτοί οι συγγενείς που μπορεί να έχουν ήπιο κεντρικό υποθυροειδισμό, θα ωφεληθούν από τη θεραπεία για καλύτερη υγεία καρδιαγγειακή και μεταβολική. Σε αυτό το γονίδιο πάλι το Χ, το TBLX1, μπορεί να έχουμε μια ήπια εικόνα με προβλήματα ακοής και το τελευταίο γονίδιο εδώ που σας δείχνω, το IRS4, έχει πάλι μια εικόνα πολύ ήπια. Τα επίπεδα εδώ της F4 τα βλέπετε πόσο χαμηλά είναι όταν η μετάλλαξη αφορά την TSH, ενώ είναι λίγο χαμηλά, όχι πάρα πολύ, όταν αφορά μετάλλαξη στο IGSF1. Σε μέτριο επίπεδο είναι τα επίπεδα της F4 εδώ, όταν έχουμε πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια, λόγω προβλήματος στην εμβριογέννηση του μίσχου της υπόφυσης. Πάρα πολλά γονίδια εδώ βλέπετε που μπορούν να εμπλακούν σε πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια. Δεν θα τα συζητήσω, μην ανησυχείτε, υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν τα δείχνω. Μόνο το PROP1 αναφέρω, που είναι το συχνότερο και το οποίο θα επηρεάσει δυνητικά όλες τις κυταρικές σειρές της υπόφυσης. Και αυτό όχι με τη μία στη γέννηση, αλλά μπορεί να έρθει σταδιακά η κάθε ανεπάρκεια των ορμονών. Έτσι, η πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια θα εμφανιστεί στο νεογέννητο με συμπτώματα υποθυροειδισμού αναφορά και την TSH και με άλλα συμπτώματα δυνητικά όπως υπογλυκαιμία, εικόνα σύψη, μικροπεϊσμό, κρυψορχία, αυξημένες τρανσαμινάσεις ή ανατομικές παθολογίες της μέσης γραμμής αναλόγως σε ποιες άλλες ορμόνες αφορά. Προσοχή μεγάλο, γιατί υπάρχει εδώ κίνδυνο για νεογνικό θάνατο. Σας παρουσιάζω το περιστατικό ενός κοριτσιού, το οποίο γεννήθηκε 39 εβδομάδων, μικρόσωμο για την ηλικία κύηση, νοσηλεύτηκε λόγω παροδικής ταχύπνιας και στη 13η ημέρα ζωή εμφανίζει πυρετικά κύματα τα οποία αντιμετωπίζονται σαν λίμωξη, δεν βρέθηκε παθογόνο. Στην 21η ημέρα ζωή το νάτριο είναι 160. Διαγνώσεται ο άπιος διαβήτης και στον έλεγχο φυσικά των υπόλοιπων υποφυσιακών ορμονών φαίνεται ο κεντρικός υποθυροειδισμός και η ανεπάρκεια της κορτιζόλης και τα δύο αντιμετωπίζονται άμεσα. Το κοριτσάκι δεν εμφάνισε καμία στιγμή υπογλυκαιμία. Εδώ θέλω να πω ότι στο ιστορικό της μητέρας υπήρχε μία κύηση που δεν ολοκληρώθηκε λόγω σοβαρής ανομαλίας στην εμβριογέννηση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό μας βάζει σε μια υπόνοια ήδη. Το κοριτσάκι στη μαγνητική εμφανίζει υποπλασία της αδενοϋπόφυσης, του μίσχου, απουσία της λάμψης της νευροϋπόφυσης, ατροφία οπτικών νεύρων και λεπτό μεσολόβιο. Σε ηλικία πλέον ενός έτους ξεκινά αυξητική ορμόνη με στοιχεία ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης τότε.
Η ομάδα των Ολλανδών που δημοσίευσε αυτό το άρθρο τώρα το Σεπτέμβριο μας δίνει κάποιες οδηγίες για την αντιμετώπιση των νεογνών με υπόνοια κεντρικού υποθυροειδισμού. Οι ίδιοι έχουν το νεογνικό screening, αλλά μας λένε ότι αν έχουμε υπόνοια και κλινικά, τι κάνουμε. Φυσικά κοιτάμε το ιστορικό του παιδιού και την κλινική εικόνα, αυτά που προανέφερα, και για σημάδια υποθυροειδισμού, αλλά και για σημάδια υποφυσιακής ανεπάρκειας. Η διάγνωση θα γίνει με την μέτρηση της ελεύθερης ΤΑΦ4, συγκρίνοντάς την φυσικά με φυσιολογικές τιμές ανά ηλικία και τη μέτρηση της TSH. Όταν τεθεί η διάγνωση, πολύ μεγάλη προσοχή, μήπως το παιδί εμφανίσει υπογλυκαιμία ή άλλα συμπτώματα υποφυσιακής ανεπάρκειας, έλεγχο των υπόλοιπων ορμονών της υπόφυσης και έλεγχο για δευτερόπαθη επινεφριδιακή ανεπάρκεια. Συζητιέται το τεστ TRH, μπορεί το τεστ να μας βοηθήσει να διακρίνουμε μεταξύ του μεμονωμένου κεντρικού υποθυροειδισμού ή της πολλαπλής υποφυσιακής ανεπάρκειας. Στα παιδιά όπου δεν είναι ξεκάθαρα εάν υπάρχει ή όχι ανεπάρκεια της κορτιζόλης, θα γίνει ACTH test και εδώ προτείνουν το low dose. Εάν το τεστ είναι παθολογικό, εννοείται ότι αντιμετωπίζουμε πρώτα την επινεφριδιακή ανεπάρκεια με υποκατάσταση υδροκορτιζόνης και μετά ξεκινάμε τη θεραπεία του υποθυροειδισμού. Εάν το τεστ όμως είναι φυσιολογικό, έχουμε δύο λύσεις. Αν μπορούμε, κάνουμε γονιδιακό έλεγχο για τα γνωστά γονίδια του μεμονωμένου κεντρικού υποθυροειδισμού, έτσι ώστε αν βρούμε μία μετάλλαξη, τότε καθησυχαζόμαστε για το παιδάκι αυτό και για τη μελλοντική του πορεία σε σχέση με πιθανές άλλες υποφυσιακές ανεπάρκειες που δεν θα έχει και ελέγχουμε την υπόλοιπη οικογένεια. Αν όμως δεν μπορούμε, τότε θα πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί μήπως εμφανίσει στην πορεία του το παιδί αυτό άλλη υποφυσιακή ανεπάρκεια. Η μαγνητική θα μας βοηθήσει. Ας μιλήσω τώρα για το κεντρικό υποθυροειδισμό στην παιδική ηλικία. Η συχνότερη αιτία είναι βλάβη στην περιοχή του υποθαλάμου και της υπόφυσης. Θα δούμε παρακάτω ποιες είναι αυτές. Όμως, όπως προανέφερα, μια γονιδιακή μετάλλαξη που δίνει μεμονωμένο κεντρικό υποθυροειδισμό μπορεί να διαγνωστεί αργότερα. Είναι σπάνιο. Υπάρχουν και καταστάσεις που σκεφτόμαστε σωστά το κεντρικό υποθυροειδισμό, αλλά δεν αφορούν το κεντρικό υποθυροειδισμό. Μπορεί να είναι ένα low T3 syndrome, όταν έχουμε χαμηλή ταυτρία, ενώ στο κεντρικό υποθυροειδισμό η ταυτρία δεν είναι χαμηλή, με φυσιολογική TSH. Για παράδειγμα, ένα παιδί με σοβαρότατη λίμωξη κατάσταση στην εντατική ή ένα παιδί που έχει μια σοβαρή απώλεια βάρους, νευρογενή ανορεξία. Εδώ σας δείχνω μια ακραία κατάσταση που πράγματι το ταύτρια είναι εξαιρετικά χαμηλό, είναι low T3 syndrome, είναι όμως η κατάσταση τόσο σοβαρή που έχει πέσει και η ελεύθερη ΤΑΦ4 με φυσιολογική TSH. Φάρμακα, ψυχιατρικά και ιδίως αντιεπιληπτικά μπορούν να επηρεάσουν και τον άξονα υπόφυση θυροειδή και την ελεύθερη ΤΑΦ4 και το μεταβολισμό της και την TBG, την δεσμευτική σφαιρίνη των θυροειδικών ορμονών και να μας δώσουν την εικόνα του κεντρικού υποθυροειδισμού. Επίσης, αν μετράμε την ολική ΤΑΦ4, μπορεί να έχουμε χαμηλή σφαιρίνη δεσμευτική και να έχουμε μια εικόνα ψευδός κεντρικού υποθυροειδισμού και όταν μετρήσουμε την ελεύθερη ΤΑΦ4 να δούμε ότι είναι όλα καλά.
Επίσης, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο εργαστήριο. Ποιες είναι οι βλάβες στην περιοχή του υποθαλάμου και της υπόφυσης που μπορεί να μας δώσουν κεντρικό υποθυροειδισμό? Μία χωροκατακτητική εξεργασία. Μία σοβαρή κάκωση, ακόμα και κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ένα αγκιακό ατύχημα. Μία δυσδυτική βλάβη, όπως υπερφόρτωση σιδήρου, σαρκοείδωση, ιστιοκυτάρωση. Και φυσικά το αποτέλεσμα το δικό μας, θεραπεύοντας, αντιμετωπίζοντας την χωροκατακτητική εξεργασία με χειρουργείο, με ακτινοβολία ή με φάρμακα, μπορεί να δημιουργήσουμε ένα κεντρικό υποθυροειδισμό. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Το παιδί θα παρουσιαστεί με πτώση του ρυθμού αύξησης στις περισσότερες περιπτώσεις και κούραση. Τα συμπτώματα όμως μπορεί να επικαλύπτονται από τις υπόλοιπες υποφυσιακές ανεπάρκειες. Τα παιδιά με κεντρικό υποθυροειδισμό, οι εφταυτές είναι συχνά στα κατώτερα φυσιολογικά. Αν έχουμε μια μεγάλη υπόνοια, γιατί έχουμε άλλες ανεπάρκειες, γιατί έχουμε μια εξεργασία κεντρική, γιατί έχουμε δηλαδή δυνητικά μια υποφυσιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να σταθούμε ακόμα και στις χαμηλότερες φυσιολογικές τιμές της 7-4. Έτσι, στη μελέτη αυτή μας δείχνουν ότι τα παιδάκια που διαγνώστηκαν στην παιδική ηλικία με κεντρικό υποθυροειδισμό είχαν ένα ύψος μείον 2,15 SDS στο μέσο όρο και ένα χαμηλό βάρος σχετικά. Εδώ το περιστατικό ενός αγοριού που σε ηλικία 4 ετών διερευνάται για πτώση του ρυθμού αύξησης. Η διερεύνηση αυτή δείχνει ανεπάρκεια για την αυξητική ορμόνη και την ίδια στιγμή ο έλεγχος της θυροειδικής λειτουργίας είναι φυσιολογικό. Αντιμετωπίζεται η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης με θεραπεία υποκατάστασης και αυτό τι κάνει, φανερώνει τον κεντρικό υποθυροειδισμό. Ξέρουμε ότι όταν ένα παιδί θεραπεύεται με αυξητική ορμόνη, αν έχει ήδη διαγνωστεί με κεντρικό υποθυροειδισμό, μπορεί να οι ανάγκες του σε υποκατάσταση με ελεύθερη τα 4 να είναι μεγαλύτερες ή να φανερωθεί ο κεντρικός υποθυροειδισμός αν δεν είχε ήδη διαγνωστεί. Ένα παιδί που έχει ήδη 2 ανεπάρκειες υποφυσιακές, εννοείται ότι θα ελεγχθεί πάρα πολύ στενά, όπως εδώ το αγοράκι αυτό, για οποιαδήποτε άλλη ανεπάρκεια υποφυσιακή και ιδίως για ανεπάρκεια σε HCTH. 6 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε η δευτερογενή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια και αντιμετωπίστηκε. Εδώ να τονίσω ότι είναι τώρα ένας έφηβος, ενυβωμένος, χωρίς ανεπάρκεια σε γονατοτροπίνες. Το παιδάκι αυτό παρουσιάζει υποπλασία του αδένα της υπόφυσης και μία ανατομία του μίσχου που δεν είναι φυσιολογική. Έτσι, συνοπτικά, για τη διάγνωση, την κλινική, έχουμε μια κλινική εικόνα του κεντρικού υποθυροειδισμού που μπορεί να είναι ίδια με τον πρωτοπαθή υποθυροειδισμό ή να είναι επηρεασμένη από τις υπόλοιπες υποφυσιακές ανεπάρκειες. Και εργαστηριακά θα έχουμε μία χαμηλή 7-4 με ανάρμοστα φυσιολογική ή και χαμηλή TSH. Στα παιδιά με υποφυσιακή νόσο παρακολουθούμε τα επίπεδα της 7-4 και μία πτώση της τάξης των 20% ήδη μας δίνει τη διάγνωση του κεντρικού υποθυροειδισμού, γιατί η φυσιολογική διακύμανση της 7-4 είναι περίπου 10%. Πώς το αντιμετωπίζουμε, πώς φαντάζεστε, με θυροξίνη, L-θυροξίνη, αλλά εδώ θα το ξανατονίσω. Πριν οποιαδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να αποκλείσουμε την ανεπάρκεια του άξονα ECTH κορτιζόλης και να την αντιμετωπίσουμε αν υπάρχει, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για δυσσωνική κρίση όταν δώσουμε θυροξίνη. Ιδανικά το νεογέννητο θα ήταν να το θεραπεύσουμε πριν τις 2 εβδομάδες ζωής.
θα ρυθμίσουμε και στο μωρό και στον μεγάλο την θεραπεία μας, μετρώντας την 7-4 και στοχεύοντας μια 7-4 σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά στα ανώτερα φυσιολογικά, και θα θυμηθούμε ότι οι ανάγκες σε L-θυροξίνη μπορεί να είναι αυξημένες όταν δώσουμε αυξητική ορμόνη ή δώσουμε υποκατάσταση με ιστραδιόλ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αρδίτη. Πάρα πολύ πλούσια και διευκρινιστική η ομιλία σας. Για να δω εδώ, μήπως έχουμε κάποια ερώτηση. Εξαιρετική ομιλία, λένε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Και με την ομιλία της κυρίας Αρδίτη, κλείνουμε την τέταρτη συνεδρία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πολύ.